Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Άρχισε πριν από λίγο στο Συνεδριακό Κέντρο η 5η Σύνοδος Κορυφής των 7 νοτίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα της Συνόδου βρίσκονται τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τα οποία εστιάζονται στην περιοχή της Μεσογείου. Το μεταναστευτικό, το Brexit, την ενεργειακή ασφάλεια, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-27, οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη και η κλιματική αλλαγή. Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας και της Κύπρου. Συνδυόμαστε ζωντανά με το Συνεδριακό και με την Χριστίνα Μαύρου. Χριστίνα, καλό απόγευμα. Σας χαιρετώ από το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενείου που άρχισαν εδώ και 10 λεπτά περίπου οι επίσημες εργασίες της 5ης κατά σειρά συνόδου των 7 κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου. Είναι η πρώτη σύνοδος που φιλοξενεί η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, Νίκο, από αυτή τη σύνοδο επιδιώκει να εξασφαλίσει τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Κάτι που, όπως οι πληροφορίες μας αναφέρουν, το έχει πετύχει, καθώς φαίνεται πως στο κείμενο της κοινής διακήρυξης, η οποία θα εκδοθεί μετά το πέρας της Συνόδου, υπάρχουν ισχυρές και ξεκάθαρες αναφορές σε κυπρογενή ενδιαφέροντος ζητήματα. Τώρα, οι ηγέτες των 7 νοτίων κρατών, Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Μάλτας και Πορτογαλίας, συντονίζουν τα βήματά τους στα μεγαλύτερα κεφάλαια που απασχολούν τη δεδομένη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προείπες, και συνεργειακή ασφάλεια, μεταναστευτικό, Brexit, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κλιματική αλλαγή και περιφερειακές εξελίξεις. Να σας πω, Νίκο, ότι εδώ, πριν από τις δηλώσεις των 7 ηγετών, θα προηγηθεί η διμερή συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, όπου θα τεθεί επιτάπητος πρώτον το θέμα του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου ΙΣΜΕΤ. Η Ιταλία εξάλλου είναι μέρος αυτής της του τεράστιου αυτού αγωγού, ο οποίος προωθείται και ως μια εναλλακτική ενεργειακή οδός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εργασίες της Ιταλικής εταιρείας Eni στην Κυπριακή ΑΟΣ σε συνεργασία με την γαλλική Total, Νίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Με καθυστέρηση μισής ώρας ξεκίνησε η ιδιαίτερη συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν σύντομη και σε